Γεια σας, κορίτσια. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βιντεάκι, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Αλλά είπα σήμερα να κάνω ένα σύντομο, ελπίζω, βιντεάκι για κάποια προϊόντα χιλιών, κραγιών και μολύβια, της Golden Rose. Καταρχήν, έχω κάποια κραγιών της σειράς Velvet Matte, που φαντάζομαι όλες την ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σταθερά κραγιόν και πάρα πολύ, τέλος πάντων, χρωματική απόδοση. Θα σας δείξω τώρα ένα-ένα όλα τα κραγιόν που έχω αυτής της σειράς και μετά θα σας δείξω την καινούργια σειρά που είναι τα matte κραγιόν, τέλος πάντων λέγονται. Αυτά εδώ που είναι σαν μολύβια τζάμπο, ας πούμε, μολύβια. Έχουν αυτή τη μυτούλα την πιο χοντρή και νομίζω ότι είναι, δεν είναι τόσο σταθερά, δηλαδή δεν κρατάνε τόσο πολύ όσο τα άλλα τα κραγιόν, αλλά είναι πιο βολικά όσον αφορά την εφαρμογή τους, τουλάχιστον σε όσες κοπέλες όπως και εγώ έχουμε πιο λεπτά χείλη, νομίζω ότι είναι πιο εύκολα αυτά τα κραγιόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω. Το πρώτο λοιπόν που θα σας δείξω είναι το νούμερο 3, το οποίο είναι ένα ανοιχτό χρωματάκι. Και θα σας δείξω λοιπόν και πώς φαίνεται και στο χέρι. Και θα σας δείξω και στα χείλη. Το επόμενο είναι το νούμερο 2, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Είναι ένα ροζ χρωματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ καθημερινό. Δεν είναι πολύ έντονο, μπορεί να φορεθεί καθημερινά. Και θα το βάλω κάτω από το 3 να δείτε πόσο ωραίο είναι. Έχει ψιλομοβίζει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το νούμερο 16 είναι ένα ανοιχτό καφέ. Αυτό εδώ. Πάντως όλα εκτός από σταθερά απλώνονται και πάρα πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ οικονομικά, δεν νομίζω να το ανέφερα αυτό. Νομίζω είναι γύρω στα 4 ευρώ, 4,5, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι η τιμή τους. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και τα προτιμώ από όλα τα κραγιόν που έχω, ακόμα και της Radiant, παρόλο που είναι πολύ ωραία κραγιόν, δεν μου μένουν πάρα πολύ στα χείλη. Αυτά εδώ όσες φορές τα έχω φορέσει μου έχουν μείνει, είτε έχω φάει είτε έχω πιει, είναι πάρα πολύ καλά κραγιόν. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω το νούμερο 26, το οποίο είναι ένα ροζ πορτοκαλί χρωματάκι, ροζίζει δηλαδή αρκετά και τίνει λίγο προς το πορτοκαλί, αλλά δεν είναι πορτοκαλί. Μπορούσα να πω ότι είναι ένα κοραλί χρωματάκι. Επόμενο είναι το νούμερο 10. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Και αυτό είναι ροζ, αλλά είναι πιο σκούρο από το προηγούμενο.
νούμερο 13, σας το έχω δείξει και παλιότερα, το είχα πάρει από ένα περιοδικό και έτσι ξεκίνησα να αρχίσω τέλος πάντων να παίρνω και τα υπόλοιπα που έχω πάρει, γιατί ήταν το πρώτο που πήρα, μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα του και το ότι είναι πάρα πολύ σταθερά και έτσι αποφάσισα να πάρω και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα έντονο φούξ χρώμα, πολύ έντονο θα έλεγα, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Βλέπετε ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, και έντονο. Και τώρα λοιπόν σας έχω δύο κόκκινα. Το ένα είναι το νούμερο 17, αυτό που θα σας δείξω τώρα, και το επόμενο είναι το νούμερο 20. Λοιπόν, το νούμερο 17 είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα, αλλά με μπλε υποτόνους. Το επόμενο είναι το νούμερο 20, το οποίο είναι ένα σκούρο μπορντό χρώμα. Τώρα τα χέρια μου έχουν γίνει λίγο χάλια. Λοιπόν, από αυτή τη σειρά, το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι το νούμερο 13. Που είναι και αυτό ένα ροζ ζωάκι. Και όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πολύ πιο εύκολα στην εφαρμογή τους. Μετά έχω το νούμερο 8, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι σαν το διάρι. Το διάρι, ναι, που σας έλεγα πριν, το κραγιόν. Μοβίζει και αυτό αρκετά. Μετά λοιπόν έχω το νούμερο 10, το οποίο είναι ένα ροζάκι κι αυτό. Βλέπετε τη διαφορά με το πρώτο. Έχει κι αυτό μια τάση να πηγαίνει προς το μόβ, αλλά δεν είναι μόβο.
πάμε λοιπόν και στο τελευταίο χρώμα, το οποίο είναι ένα πολύ σκούρο και είναι το νούμερο 3. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι μπορντό, αλλά έχει και λίγο μοβ μέσα, δεν είναι ακριβώς μπορντό. Και νομίζω ότι έχει και λίγο καφέ. Και εκτός από αυτά λοιπόν, έχω και ένα κανονικό μολύβι χιλιών της Golden Rose που λέγεται, είναι της σειράς Dream Lips και είναι το νούμερο 518, το οποίο είναι ένα καφέ χρώμα. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σταθερό. Και πάμε λοιπόν στο καλύτερο μέρος αυτού του βίντεο, που είναι ο διαγωνισμός. Μία τυχερή ή ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα κραγιόν της Golden Rose από τη σειρά Velvet Matte και ένα στη μορφή μολυβιού. Το νούμερο, το ένα είναι το νούμερο 29 και το άλλο είναι το νούμερο 8, το αγαπημένο. Αυτά λοιπόν τα δύο. Για να τα κερδίσει κάποια κοπέλα θα πρέπει να είναι καταρχήν συνδρομήτρια στο κανάλι μου, θα πρέπει να είναι να με ακολουθεί στο blog και φυσικά και στο Facebook. Τώρα αν κάποια με ακολουθεί και στο Twitter και στο blog Loving και στο Instagram θα έχει παραπάνω περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Λοιπόν, αναλυτικά θα τα γράψω ή στο blog ή στο Facebook, γενικά τον τρόπο, το πώς θα πάρετε μέρος, τέλος πάντων, και από πότε μέχρι πότε θα ισχύει ο διαγωνισμός, οπότε πηγαίνετε στο Facebook και δείτε ακριβώς εκεί τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτά τα δύο δωράκια της Golden Rose. Φυσικά αυτά τα δύο, όπως και όλα τα προϊόντα που σας έδειξα, τα έχω αγοράσει εγώ. Αυτά λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από μένα, φιλάκια!